Και θα πάμε να καλησπερίσουμε έναν από τους πιο έμπειρους παίχτες του Δικεφάλου, τον Γιάννη τον Παντακίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Πρώτα απ' όλα, να σε ρωτήσουμε αν είστε όλοι καλά και πότε βλέπετε να επιστρέφετε από τη Σύρο, γιατί έχετε διάφορα προβλήματα. Εντάξει, όλη η ομάδα είναι καλά, όλα τα παιδιά είμαστε εντάξει, καλά. Είχαμε χθες κάποια προβλήματα στο παιχνίδι, εντάξει, ξεπεράστηκαν πιστεύω. Τώρα το θέμα είναι ότι ήταν να φύγουμε καράβι 4 η ώρα, αλλά έχει απογορευτικό από ό,τι γνωρίζουμε. Ναι. Και τώρα έχει προσπαθήσει ο πρόεδρος και έχει βρει αεροπορικά εισιτήρια να φύγουμε τώρα μια μισή ώρα από Σύρο για Αθήνα και μετά από Αθήνα 10 η ώρα το βράδυ που είναι να μετάξουμε για Θεσσαλονίκη και εκεί δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι ή όχι. Άρα υπάρχει και δεύτερη λύση που είναι μάλλον καλύτερη, σίγουρα καλύτερη. Κατά πάσα πιθανότητα τώρα μια μισή ώρα θα πετάξουμε για Αθήνα. Για τώρα φεύγουμε από το ξενοδοχείο και πάμε στο αεροδρόμιο εδώ πέρα στη Σύρο. Ωραία, ωραία. Να πάνε όλα καλά, να έχετε λίγη μικρή ταλαιπωρία. Μακάρι. Γιάννη, για να μείνουμε στο χθεσινό παιχνίδι, είπε ο κ. Καλμαζίδης χθες στις δηλώσεις του στη τηλεόραση ότι στο ξεκίνημα του αγώνα και όπως σας έβλεπε χωρίς ηρεμία, ένιωθε ότι σήμερα δεν θα πάνε καλά τα πράγματα και δύσκολο θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Πώς το ζήσετε εσείς εντός γηπέδου? Όντως, μπήκαμε πιστεύω με λίγα νεύρα. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Μπορεί λόγω πίεσης από την κούραση από ταξίδια και εντάξει, αλλά δεν δίνω κάποια δικαιολογία σε αυτό, στο κακό ξεκίνημα που κάναμε. Εντάξει, το καλό είναι ότι μπορέσαμε και γυρίσαμε το παιχνίδι και πήραμε την νίκη, έστω και τους 2 βαθμούς. Γιατί εντάξει, δεν έχουμε γίνει ξαφνικά υπερομάδα και μπορούμε να κερδίζουμε όλα τα παιχνίδια εύκολα. Ναι. Πήραμε τους 2 βαθμούς και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή αυτή η βαθμή για να συνεχίσουμε στη συνέχεια στο μεγάλο δρόμο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχετε γίνει υπερομάδα για να κερδίσετε εύκολα όλα τα μάτς, αλλά κερδίσατε όλα τα μάτς εκτός Ολυμπιακού φέτος. Είναι μεγάλη επιτυχία, μια ανέλπιστη επιτυχία. Πώς το ζείτε, πώς το βιώνετε εσείς? Σίγουρα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Από ό,τι θυμάμαι τα πολλά χρόνια που βρίσκομαι στην ομάδα αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε κάνει τόσες πολλές νίκες. Είμαστε αυτή τη στιγμή αίτητοι, πιστεύω, εκτός έδρας. Ναι. Και έχουμε μόνο μία ήττα στο. Και είναι, τώρα έχει αρχίσει το δεύτερο ποτάθλημα. Έχει δεύτερο γύρο. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό τόσα χρόνια που είμαι στον ΠΑΟΚ να έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι έκπληξη. Προφανώς είναι θέμα δουλειάς, προφανώς είναι θέμα ρόστερ. Αυτοπεποίθησης που πλέον έχετε. Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι κερδίζετε όλα τα μάτς που πάνε στο tie break. Ναι, είναι θέμα δουλειά. Γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από όλα τα παιδιά και σίγουρα από τον προπονητή μας. Δουλεύουμε πολύ σκληρά όλη τη εβδομάδα. Έχουμε και έμπειρους αθλητές οι οποίοι έχουν παίξει μεγάλο επίπεδο και όλα αυτά βοηθάνε το να έχουμε αυτό το καλό πρόσωπο που έχουμε σε όλους τους αγώνες. Λες για έμπειρους αθλητές, πέρα από αυτό που εμείς βλέπουμε, τι παραπάνω δίνουν σε μια ομάδα παίχτες όπως ο Κουρνέτας και ο Γκόμες, που είναι σαφώς οι πιο έμπειροι με συμμετοχές σε πολύ μεγάλες διοργανώσεις? Ναι, δίνουν στα κρίσιμα σημεία, μπορούν να ηρεμήσουν την ομάδα και δεν αφήνουν πρώτα απ' όλα την ομάδα και εμάς που είμαστε πιο νέοι αθλητές να ξεφύγουμε από το παιχνίδι μέσα. Δηλαδή να πούμε, OK, πήρε μια διαφορά, έχουμε εξασφαλίσει το σετ και είναι όλα εντάξει. Ή το αντίστροφο, άμα χαθεί μια διαφορά. Ναι. Άμα χαθεί μια διαφορά δεν σημαίνει ότι έχουμε χάσει το παιχνίδι. Τουλάχιστον έχουμε αυτά τα παιδιά που μας έχουν εκεί πέρα συγκεντρωμένους και δεν μας αφήνουν να ξεφύγουμε εκτός παιχνιδιού. Και αυτό πιστεύω ότι βοηθάει και ειδικά χθες και γυρίσαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εσύ, λόγω της παρουσίας του στα χρόνια του ΠΑΟΚ, μπορείς να μας πεις ποια είναι η πιο μεγάλη διαφορά του φετινού ΠΑΟΚ από τα περασμένα χρόνια? Εντός γηπέδου είναι, εκτός γηπέδου είναι θέμα ρόστερ, πώς το βλέπεις, πώς το ζεις? Εντός γηπέδου είναι διαφορά ότι άλλες χρονιές δουλεύουμε πιο πολύ, πιο καλά φέτος. Θέμα προπονητή δηλαδή. Θέμα προπονητή, πιο καλά δουλεύουμε φέτος, πιο συγκεντρωμένοι στις προπονήσεις. Και κάθε μέρα στην προπόνηση βλέπουμε σαν να είναι η προπόνηση ένας αγώνας. Ναι. Και αυτό βοηθάει να είμαστε πανέτοιμοι τη μέρα του αγώνα. Και έξω, εκτός γηπέδου, βλέπω ότι όλοι είμαστε μια παρέα. Ναι. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή παρέα, μια πολύ καλή οικογένεια μέσα και με προπονητές και με διοίκηση και πιστεύω ότι αυτό είναι το παν για να είναι μια ομάδα υγιής και να πάει καλά στο πρωτάθλημα. Όσον αφορά
την μεταγραφή του Κουβανού του Χιμένεθ, που είναι πρώτο θέμα στο χώρο του βόλεϊ από ό,τι βλέπω. Άκουσα χθες και τον προπονητή σας αλλά και τον Κουρνέτα να λέει ότι πρώτα απ' όλα θα γεμίσουμε ως ομάδα, ως ρόστερ. Θα έχουμε 12ο παίχτη, είπε ο Καλμαζίδης. Ο Κουρνέτας είπε θα έχουμε τρίτο ακραίο, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δείχνει και το ότι πρώτα απ' όλα περιμένετε την παρουσία του και κατά δεύτερο λόγο την ποιότητα που θα δώσει στην ομάδα. Πώς το συζητάτε μεταξύ σας για αυτή τη μεταγραφή? Κοίτα, σίγουρα συζητάμε ότι είναι μια μεγάλη βοήθεια, γιατί όντως χρειαζόμαστε έναν παίχτη ακραίο για να βοηθήσει. Εντάξει, και οι δύο, και ο Σαφράνοβης και ο Δημήτρης Εφρεμίδης, πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά. Mm-hmm. Αλλά το κακό είναι ότι δεν έχουμε μια αλλαγή σε περίπτωση που γίνει κάτι. Ναι. Μακάρι να μην γίνει, αλλά ναι, πρέπει να έχεις μια θέση να παίχτη ακόμα να είσαι καλυμμένος. Θες για παράδειγμα, εντάξει, και οι δύο είχαν κάποια προβλήματα από ότι... Ναι, και οι δύο είχαν κάποια προβλήματα, δηλαδή θα μπορούσε να βοηθήσει εγώ στο παίχτης. Εντάξει, τα παιδιά μπόρεσαν και βοήθησαν όσο μπορούσαν. Ανεβάσαμε λίγο την ένταση κάποιοι άλλοι για να καλύψουμε το κενό και έτσι καταφέραμε και κερδίσαμε πάλι. Τώρα για τον παίχτη, εντάξει. Ό,τι έχω δει και εγώ, ό,τι έχω ακούσει, δεν ναι, έχω δει μάλλον, ναι, ό,τι έχω ακούσει, πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης. Θα το δούμε τώρα από αύριο στις προπονήσεις. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει την ομάδα μας πάρα πολύ για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Γιάννη, ο εκνευρισμός χθες το τέλος από φιλάθλους, από παράγοντες, εκεί και ο Κουρνέτας λίγο ξέφυγε, από τι προήλθε? Υπήρχε ένα μεγάλο, έτσι, από ένταση, φανατισμός, καρά του ΠΑΟΚ. Πώς το ζήσατε εσείς? Από τους φιλάθλους πιστεύω ο εκνευρισμός υπήρχε λόγω διαιτησίας, που δεν τους έδωσε κάποια σφυρίγματα. Ναι. Όχι το ότι φταίγαμε σε κάτι εμείς. Ναι. Και δεν τα βάλαμε μαζί μας. Το θέμα, ο εκνευρισμός δικός μας, δεν μπορώ να τον πω εκνευρισμός στο τέλος του παιχνιδιού δικός μας, πιστεύω ήταν η φλόγα που ήταν μέσα από σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η πίεση που είχαμε και εκεί και ένα ξέσπασμα, μια κραυγή εκείνη τη στιγμή, ναι, ότι ξέρεις όλα καλά τελείωσε. Τώρα αυτή η διαμαντήρα, τώρα δεν ξέρω, έγινε μια φάση στο τέλος με τον μάνατζερ της ομάδας Σύρου που τα έβαλε με τον Βασίλη τον Κουρνέτα και με τον Γκόμες. Εκεί πέρα δεν ήμουν μπροστά, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αλλά εντάξει, όλα καλά, πέρασα, κερδίσαμε και συνεχίζουμε. Τώρα για να κλείσουμε, έχει καταγραφεί από τον προπονητή σας για το αν ο ΠΑΟΚ χτυπάει το πρωτάθλημα ή όχι? Εκείνος λέει όχι, χαμηλά την μπάλα, δεν είμαστε υπερομάδα. Τώρα, όταν μια ομάδα είναι εδώ και τόσες αγωνιστικές πρώτη, δεύτερη, όταν έχει τόσες νίκες, σε 12 μάτς, 11 νίκες, μπορείτε να πείτε ότι δεν στοχεύετε στον τίτλο? Επειδή εντάξει, δεν θέλω να μιλάω ακόμα για τίτλο κι εγώ, mm-hmm, θέλω να μιλήσω ότι η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να μπούμε σίγουρα στην τετράδα, να μείνουμε στην τετράδα στα play-off, γιατί μετά ξεκινά ένα άλλο πρωτάθλημα και να είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι στο play-off. Γιατί πολλά έχουμε δει ότι μπορεί να είσαι τετράδα και μετά από ένα παιχνίδι να μείνεις εκτός τελικού. Το θέμα είναι να μπούμε τετράδα πρώτα και μετά όλα τα άλλα να ξεκινήσουμε μια καινούργια προετοιμασία για να είμαστε πολύ πιο έτοιμοι στα play-off και να διεκδικήσουμε το καλύτερο. Μάλιστα. Και πιστεύω και μακάρι να είναι το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και πάλι, συγχαρητήρια για όλη την πορεία, την φετινή, τη χθεσινή νίκη και καλή επιστροφή πλέον, μια και έχει αρκετό δρόμο. Και να πω κάτι τελευταίο, ναι, αν μπορώ. Ναι, ναι, βεβαίως. Εντάξει, πιστεύω ότι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ βλέπει ότι η προσπάθεια που γίνεται φέτος, ειδικά στο τμήμα του βόλεϊ. Mm-hmm. Εντάξει, σίγουρα όλοι είναι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Εντάξει, πιστεύω ότι και εμείς έχουμε δείξει ότι μπορούμε φέτος και πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε και λίγο παραπάνω τη συμπαράσταση του κόσμου, γιατί ξέρουμε ότι ο λαός του ΠΑΟΚ λίγο παραπάνω να έρθει σε εμάς, μπορεί να μας βοηθήσει σε εμάς πάρα πολύ να κάνουμε πολλά πράγματα. Στο τελευταίο μάτς με την Κηφισιά νομίζω ότι πράγματι ξεκίνησε μια άλλη κατάσταση, έτσι. Ναι, είχε κερκίδα. Ναι, σίγουρα. Είχε κερκίδα, ναι. Και είναι πράγματα το οποίο εγώ προσωπικά, εντάξει, το Ολυμπιακό περίμενε ότι θα έχει κόσμο. Ναι, με Κηφισιά δεν περίμενε ότι θα έχει κόσμο. Μάλλον γίνεται αρχή. Μάλλον γίνεται αρχή και αυτό πιστεύω ότι τους το έχουμε δείξει κι εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω φέτος και γι' αυτό μπορεί να μας εμπιστεύονται και να έρχονται πλέον στο γήπεδο. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.